Την ανάγκη μείωσης του ποσοστού των δύο κομμάτων εξουσίας στις βουλευτικές εκλογές τόνισε χθες στην ομιλία του στον Ναύπλιο ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας. Ακόμη ο κύριος Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να μην πάνε στην παραλία την Κυριακή αλλά να έρθουν να ψηφίσουν, δίνοντας ένα μεγάλο μήνυμα στον δικομματισμό. Αν λάβω υπόψη μου από την παρουσία σας εδώ στον Ναύπλιο, νομίζω ότι θα διαψεύσουμε πολλούς την επόμενη Κυριακή. Όλους όσους έχουν προδικάσει το αποτέλεσμα. Όλους όσους πέφτουν να πούν ότι δεν έχει νόημα να πάνε οι νέες και οι νέοι στην κάλπη, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι. Παρά μονάχα έχει νόημα να γυρίσουν την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, διότι δεν αλλάζει τίποτα και όλα είναι δεδομένα. Θα διαψεύσουμε πολλές και πολλούς, διότι, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει αυτό το οποίο θέλουν να μας πείσουν, η χαλαρή ψήφος. Και δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος, διότι δεν υπάρχει χαλαρή κοινωνία. Διότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη κρίση. Διότι ο καθένας από μας, και ιδίως οι νέες και οι νέοι, βρίσκονται μέσα στην επισφάλεια, στην αβεβαιότητα για το αύριο, στην πίεση της οικονομικής και της κοινωνικής κρίσης, στην αγωνία για το τι τους ξημερώνει, στην αγωνία για το αν την επόμενη μέρα θα έχουν δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν όλοι όσοι θέλουν να μας πείσουν, αφού πια δεν τα καταφέρουν να μας πείσουν να στηρίξουμε τα δύο κόμματα εξουσίας που τόσα χρόνια κυβερνούν τη χώρα και μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το τέλμα και την ανασφάλεια, προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχει νόημα και πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στην κάλπη, θα διαψευστούν το βράδυ της επόμενης Κυριακής. Και το λέω αυτό διότι πριν έρθω σε αυτήν εδώ τη συγκέντρωση, μου είχαν πει γιατί πηγαίνεις στο Ναύπλιο. Γιατί πηγαίνεις στο Ναύπλιο μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, αφού δεν είναι μια περιοχή, ένας νομός που η ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά έχει παράδοση. Και τους απάντησα ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι οι πολίτες είναι δεδομένοι για τα δύο κόμματα εξουσίας. Ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι οι συσχετισμοί δύναμης δεν αλλάζουν. Ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι οι πολίτες είναι στο τσεπάκι κανενός. Ούτε μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι νέες και οι νέοι θα ψηφίσουν ξανά τα κόμματα που παραδοσιακά ψήφιζαν οι γονείς τους. Ούτε μπορούμε να πιστέψουμε ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν μάθει να ψηφίζουν Πασό και Νέα Δημοκρατία και θα κάνουν το ίδιο. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολίτες με κριτική σκέψη. Υπάρχουν πολίτες με κρίση που δεν κατευθύνονται από δημοσκοπήσεις οι οποίες κατασκευάζονται λίγο πριν την έναρξη του debate για να μας πούνε ποιος νίκησε. Δεν κατευθύνονται από τις κριτικές των τηλεσχολιαστών. Δεν κατευθύνονται από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας, αλλά έχουν άποψη για το τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουν άποψη για το τι συμβαίνουν στη χώρα και γι' αυτό το λόγο απευθύνουμε από εδώ, από το Ναύπλιο, από την κεντρική πλατεία του Ναυπλίου, ένα ευρύτατο κάλεσμα στους πολίτες. Την Κυριακή να δώσουν το παρόν στις κάλπες και να μετατρέψουν τη δυσαρέσκειά τους σε ένα ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση και τα δυο κόμματα εξουσίας. Διότι φίλες και φίλοι, αν τα δυο κόμματα εξουσίας αυτές τις εκλογές δεν βουλιάξουν, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και αν δεν τους βουλιάξουμε, δεν θα αλλάξουμε και εμείς την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, δεν θα αλλάξουμε πορεία στον τόπο. Θα συνεχίζουμε να ζούμε με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές όχι μονάχα για τους εκπροσώπους που θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κρίσιμες διότι θα καθορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Είναι κρίσιμες διότι από τη Δευτέρα είναι έτοιμα τα μέτρα στο σιρτάρια του κυρίου Παπαθανασίου και του κυρίου Καραμαλή. Είναι κρίσιμες οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, διότι θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η διαμόρφωση ενός πολιτικού τοπίου και θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό αν οι επόμενοι αγώνες, που θα είναι αγώνες δύσκολοι και μεγάλοι, θα είναι αγώνες που θα μπορούν να έχουν νίκες. Να έχουν νίκες και να σταματήσουν τις προθέσεις της κυβέρνησης για νέα αντιλαϊκά μέτρα. Και ακριβώς επειδή είναι κρίσιμη αυτή η μάχη, έχουν βαλθεί όλοι, μιας και δεν μπορούν πια να πείσουν τους πολίτες να προσέλθουν και να στηρίξουν τα δύο κόμματα, γιατί δεν μπορούν πια να εμπνεύσουν κανένα, έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι η αποχή είναι η νέα μόδα. Δεν ξέρω αν ανοίγετε τις τηλεοράσεις σας τις τελευταίες μέρες, αλλά από τις πρωινάδικες εκπομπές ως τα βραδινά
τον λίγο πριν τις ειδήσεις. Προπαγανδίζεται σε όλους τους τόνους η αποχή. Προσπαθούν να πείσουν κυρίως τους νέους ανθρώπους την άλλη Κυριακή να πάνε για μαύρισμα, ώστε να μπορούν από Δευτέρα ανενόχλητοι να μας μαυρίζουν τη ζωή. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα τους μαυρίσουμε εμείς. Θα τους μαυρίσουμε με την παρουσία μας και με την ψήφο μας. Θα τους κοντίνουμε την Κυριακή για να μην μπορούν να μας κοντίνουν τη Δευτέρα. Αναρωτιέται βέβαια κανείς, μα οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εθνικές εκλογές. Δεν κρίνουν την κυβέρνηση. Φίλες και φίλοι, δεν είναι έτσι. Διότι εάν στην κάλπη την Κυριακή επαληθευτούν ακόμα και αυτά τα δημοσκοπικά μεγέθη που παρουσιάζονται για τα δύο μεγάλα κόμματα, διότι κανείς δεν κοιτάει το άθροισμα των δύο μεγάλων κομμάτων που σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το χαμηλότερο τα τελευταία 35 χρόνια. Αν επαληθευτούν, δηλαδή αν ο κόσμος πάει και εκφράσει τη δυσαρέσκειά του σε αυτό το πολιτικό σύστημα, όχι απέχοντας, αλλά στηρίζοντας την πραγματική, τη μόνη αντιπολίτευση του τελευταίου 1,5 χρόνου, του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς. Αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, τότε η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, δεν θα μπορεί με ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κάτω από 30%, με την ίδια ευκολία, έχοντας δηλαδή όλη την κοινωνία απέναντι, να εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία ήδη έχει έτοιμα στο σιρτάρι. Και δεν θα μπορεί ούτε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο ασχολείται με το αν θα είναι πρώτο, αν θα έχει διαφορά μία, δύο ή τρεις μονάδες, δεν θα μπορεί όμως με ένα ποσοστό το οποίο θα είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο είχε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, να συνεχίζει με τον ίδιο αλαζονικό τρόπο, να μιλάει για αυτοδυναμία και να απορρίπτει μία-μία τις προτάσεις που καταθέτει ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς για κοινή δράση, προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα στον τόπο προς τα αριστερά.